Τώρα αυτή η εικόνα εδώ, με συγχωρείτε, αλλά είναι όλα τα λεφτά. Είναι ταιριαστή εικόνα με το Κοιτάξτε περιβάλλον. Το. Είναι ο Γιώργος Σελίκας πάλι κοντά μας από την αγορά αυτή τη φορά. Και έφυγε από την παραλία, πήγε στην αγορά. Πάει αυτή η μάσκα να ξέρες. Ξέρεις, αυτή η μάσκα έχει χαλάσει κόσμο, Γιώργο. Δεν μπορεί να φανταστείς. Μα αυτή είναι αφιλετάρη, ναι. Ορίστε. Ξέρεις τι μηνύματα έχουμε για αυτή τη μάσκα, φίλε. Σε πληστηριασμό πρέπει να βγει. Είναι μία από τις 15 που σας είπα, η φασμάτινη. Μάλιστα. Αν ολιώσα. Πρατήριο υποδημάτων. Τι κάνουμε. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα πρατήρια. Mm-hmm. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα όμως. Πρώτον, έχει ωραίο περιβάλλοντα χώρο. Με το που μπαίνεις αμέσως, δεν έχεις φοράς μασκούλα. Ναι. Δίνουμε δωρεάν μάσκα. Ωραία. Απολυματικό, γαντάκι και περνάμε μέσα σε αυτόν τον ωραίο περιβάλλοντα μάλιστα. χώρο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Επίσης, η ιδιαιτερότητα. Ποια είναι. Ότι έχουμε απεικονίσει mm-hmm. στα κουτιά τα νησιά της Ελλάδας μας. Για να το δούμε αυτό. Είναι ωραίο Μύχονος. Αυτό. Σαντορίνη. Γιατί mm-hmm. γίνεται εξαγωγές. 50 χρόνια επιχείρηση. 70 χρόνια επιχείρηση από το 50 εκεί μέσα είναι εδώ, παπούτσια, κάνει δηλαδή, εξαγωγές Γιώργο. Σε όλο τον κόσμο και διαφημίζει έχει την Ελλάδα. Παπούτσια μας. Ή μαγιό εκεί μέσα, τι έχει. Παπούτσια, να τα. Τσακ. Πολύ ωραία. Κάνεις έτσι, είναι το παπούτσια. Μάλιστα. Πολύ ωραία, ωραία ιδέα έτσι. Αυτή. Πολύ ωραία Δίπλα ιδέα. Μου είναι η κυρία Μαρουσό. Mm. Πώς ξεκινήσατε αυτή η ιδέα καταρχήν εδώ να έχετε απεικονίσει τα νησιά μας. Γιατί κάνετε προφανώς εξαγωγές στο εξωτερικό. Κάνουμε εξαγωγές στο εξωτερικό τα τελευταία 7 χρόνια. Θέλαμε να προβάλλουμε την Ελλάδα μας. Θέλαμε να δείξουμε στον κόσμο που ψωνίζει ελληνικά παπούτσια πόσο ωραία μέρη υπάρχουν για να μας επισκεφθούν. Mm-hmm. Και βρήκαμε σύμμαχους ακόμα και τους πελάτες. Τα παπούτσια σας είναι ελληνικής κατασκευής, γιατί η Ελλάδα έχει καλά παπούτσια. Τα παπούτσια μας είναι ελληνικής κατασκευής, ναι. Εγώ θα δοκιμάσω ένα, να δω και τους τρόπους, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Κρατήστε λίγο το μικρόφωνο όσο εγώ. Το θέμα είναι, Γιώργο, πώς δοκιμάζουμε στη φάση που βρισκόμαστε. Δοκιμάζουμε όπως παλιά, βγάζουμε τα δικά μας και βάζουμε τα άλλα, κάνουμε κάτι άλλο. Όχι, όπως παλιά, έχουμε καλτσάκια μιας για να το δούμε αυτό. Και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Για δείξε, Γιώργο. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλτσάκια μιας χρήσης. Μάλιστα. Βγάζεις το δικό σου, λοιπόν, το παλιό παπούτσι. Με το δεξί θα το βάλεις, Γιώργο. Πάντα με το δεξί πήκα, έτσι κι αλλιώς με το δεξί πήκα. Εγώ για να κάνω ποδαρικό. Βάζεις για να το καλτσάκι ποδαρικό. Το όπως βλέπετε. Λοιπόν, βάζεις καλτσάκι μιας χρήσης. Έτσι, αυτό το καλτσάκι φεύγει μετά. Τέλειος, δεν το βάζει άλλος. Όχι, βέβαια, δεν το βάζει άλλος. Δυσκολεύεσαι. Δεν είναι καλτσάκι μιας χρήσης. Κάτσε ρε, παιδί μου, να το βρούμε τη φόρμα του. Περίμενε. Ωραία, το βάλεις το καλτσάκι. Το παίρνει και δώρο. Δοκιμάζεις λοιπόν εκεί για να δούμε. Είναι απαραίτητη χρήση λοιπόν της κάλτσας. Για σήκω περπάτα το λίγο να δούμε πώς είναι. Έτσι δεν είναι. Ωραίο. Μάλιστα. Όπως ακόμα και τα άλλα μέτρα προστασίας, όπως λοιπόν. Οι μάσκες. Για περπάτα να δούμε αν είναι το νούμερό σου. Τι νούμερο φοράς, Γιώργο? 42. 42, σαν το δικό μου, μπράβο. Καλό είναι, να το πάρεις, λένε εδώ οι συνάδελφοι. Πολύ ωραία σου Φοβερό. Πάει. Ωραίο. Γιατί έχω καλό κουτουπιέ. Μπράβο, ναι, δεν έχει. Έτσι λοιπόν ο πελάτης. Κάθεται καλά, ρε παιδί μου, στο πόδι σου. Φοβερό. Και αναπαυτικό. Να σου πω κάτι. Κουτουπιέ λέγαμε στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι κουντεπιέ. Εμείς χρησιμοποιούμε δέρματα μοσχάρια. Τα οποία είναι πάρα πολύ μαλακά. Χρησιμοποιούμε φυσικές βαφές για να χρησιμοποιούμε όσο λιγότερες χρωστικές ουσίες. Οι σόλες είναι πάρα πολύ εύκαμπτες. Και επειδή τα παπούτσια μας είναι ανατομικά, χαρίζουν άνεση για και μένα, ευξία όλη τη διαδικασία. Που διανύω χιλιόμετρα, πραγματικά mm-hmm. είναι πολύ αναπαυτικό. Λοιπόν, Γιώργο, και όρθιος, μισό λεπτό και τώρα. Περίμενε. Γιώργο, πολύ καλά. Επειδή μας έλεγε για σένα πριν από λίγο η Λίνα Κλήτου που είναι εδώ στο στούντιο, θέλουμε mm-hmm. να της κάνεις μια ωραία αφιέρωση τώρα στην έναρξη του καλοκαιριού. Στη Λίνα να την έχει ζωντανά, να την κρατήσει. Σου έκανε ένα κομπλιμέντο πολύ ωραίο για σένα. Δεν μπορώ να το πούμε δημόσια. Όχι, δεν μπορώ να το πούμε. Λοιπόν,